σας. Απόψε θα δούμε το Τζόλκιν, θα δούμε και το expansion του μαζί, το έχουμε στήσει για 3 άτομα. Το Τζόλκιν είναι ένα παιχνίδι το οποίο αναφέρεται στον πολιτισμό των Μάγιας και το κεντρικό του στοιχείο είναι το ημερολόγιο των Μάγιας, το οποίο είναι και ο βασικός μηχανισμός του παιχνιδιού. Να πούμε λίγα λόγια για την ιστορία με το ημερολόγιο. Βασιζόντουσαν οι μάγες για να κάνουν τους υπολογισμούς τους και να μπορούν να κάνουν την παραγωγή τους. Εδώ ήταν η παραγωγή σε πρώτες ύλες, τα χωράφια, τα δάση ας πούμε όπως το λέει το παιχνίδι. Εδώ είναι ξύλα, πέτρες, κρανία τα οποία κάνανε θυσία στους βωμούς τους. Εδώ είναι κάποια actions που κάνεις να χτίσεις κτίρια, να προχωρήσεις τον πολιτισμό σου. Εδώ είναι οι ναοί και εδώ είναι κάποιες άλλες ενέργειες, οι οποίες είναι να πάρεις επιπλέον εργάτη, να πληρώσεις με τροφές αντί με resources, θα τα πούμε παρακάτω. Το ημερολόγιο βασίζεται στο ότι στην ουσία οι Μάγιας μετράγανε το χρόνο κανονικά, φυσιολογικά, ενώ εμείς ας πούμε που το μετράμε με το ρωμαϊκό ημερολόγιο είμαστε σχεδόν λάθος, γιατί το 30-31 δεν υπάρχει και δεν υπήρχε. Οι Μάγιας τι κάνανε, είχαν πάρει το 364, το οποίο είναι οι μέρες του χρόνου, αφαιρούσαν πάντα την πρώτη μέρα, το διαιρέσανε με το 28 που είναι μια πλήρης περίοδος και βρήκαν ότι είναι 13 μήνες. Γι' αυτό ο ένας χρόνος, ο οποίος είναι από το μπλε στο μπλε, άμα μετρήσουμε τις πτυχές, θα είναι 13. Είναι 6 και 7. Να ξεκινήσουμε από εδώ λοιπόν. Από το μπλε εδώ, από τη ροδέλα. Εδώ είναι η πρώτη περίοδος, το οποίο αν το μετρήσουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 και εδώ είναι 7. Δηλαδή 6 και 7 είναι 13 οι μήνες των Μάγιας. Ένας χρόνος λοιπόν αποτελείται από 13 μήνες. Εμείς θα παίξουμε στο παιχνίδι έναν χρόνο και άλλον έναν μετά, όπου θα είναι σε 2 γύρες στην ουσία, σε 2 χρόνια και θα χωρίζεται σε 4 μισά. Το πρώτο μισό είναι ο πρώτος γύρος, το δεύτερο μισό ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος. Σε κάθε μισό θα κάνουμε και ταΐσμα, θα πρέπει να ταΐσουμε τους εργάτες μας και να μείνει σκοράρισμα. Τέσσερα σκοράρισματα έχουμε. Στην ουσία είναι 4 σκοράρισματα. Με διαφορετικό τρόπο βέβαια, από ολόκληρο σε μισό, θα τα πούμε στην πορεία του παιχνιδιού. Μόλις ξεκινάμε από το πρώτο μήνα ας πούμε, ο μηχανισμός είναι ιδιαίτερος. Κάθε φορά που θα περνάει ο γύρος, θα γυρνάμε μία θέση όπου είναι ένας μήνας και θα πηγαίνει στην επόμενη θέση ο εργάτης που έχουμε βάλει. Να ξεκινήσουμε από το τι μπορούμε να κάνουμε. Στη γύρα μας μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι να τοποθετήσουμε εργάτες πάνω εδώ, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε έναν, δύο, όσους θέλουμε, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να τους πληρώσουμε με βάση αυτό εδώ, το οποίο πάνω μας λέει ότι αν τοποθετήσουμε έναν εργάτη είναι τσάμπα, δεν δίνουμε καμιά τροφή. Κατά την τοποθέτηση. Κατά την τοποθέτηση. Okay. Αν βάλουμε και δεύτερο εργάτη πρέπει να δώσουμε ένα καλαμπόκι. Στην ουσία εδώ είναι υπολογιστικά, μπορούμε να το πούμε είναι σαν ένας αλγόριθμος, είναι 0 και 1 θα μας δώσει το 1. 1 και 2 στον αριθμό που έχει στην παρένθεση θα μας δώσει 3. Κάθε φορά δηλαδή αριθμητικά ανεβαίνει συν 1. Για να βλέπεις και το έξτρα κόστος για τον επιπλέον εργάτη. Έτσι, για να μπορείς και μόνος σου δηλαδή να τον υπολογίσεις χωρίς να δεις το πινακάκι, αλλά αυτό είναι βοηθητικό. Mm-hmm. Συν, αυτό εδώ δηλαδή θα το οπωσδήποτε θα το πληρώσουμε, που λέει εδώ, συν σε όποια θέση βάλουμε τον εργάτη μας. Δηλαδή, αν το βάζαμε εδώ για παράδειγμα, θα πληρώναμε 3 καλαμπόκια. Αν το βάζαμε εδώ, 2. Στην αρχή όπως είναι το στήσιμο δεν μπορούμε να το βάλουμε όπου θέλουμε, αλλά στην πρώτη δυνατή θέση. Δηλαδή, αν εδώ ήταν καλυμμένα με κόκκινο και μπλε, για να μπει ο πράσινος, υποχρεωτικά θα έμπαινε στην επόμενη δυνατή θέση. Και θα το πλήρωνες. Και θα πλήρωνες 2.
Και αν ήταν ο πρώτος σου, 0. 2 και 0. Έτσι. Αν δηλαδή μόνο έναν εργάτη χρειαζόταν να βάλω, θα πλήρωνα 2 και 0. Δηλαδή 2 καλάμπόκια. Αυτή είναι η πρώτη. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη δυνατότητα που έχουμε στη σειρά μας, το πρώτο action που μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να βάλουμε με αυτόν τον τρόπο όσους έχουμε μπροστά μας. Κατευθείαν μπορώ να μην πάω στον πρώτο δίσκο, γρανάζι, να πάω να βάλω σε όποιο γρανάζι θέλω, έτσι. Ξεκινάω, ενώ τοποθετώ όπου θέλω τους εργάτες μου, στο ταμπλό. Από την πρώτη, από το πρώτο κενό. Ναι, αλλά μπορώ να βάλω έναν στον πρώτο γρανάζι. Ναι, όπου θέλω. Στο δεύτερο, όπου θέλω. Αυτές παίζουν όλες οι περιοχές. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Ανάλογως το τι θέλω να κάνω και τη στρατηγική έχω στο παιχνίδι. Δημήτρη, το έξτρα κόστος είναι πάντα επιπλέον καλαμπόκι από ό,τι βλέπω. Φαγητό, έτσι. Μόνο φαγητό, μόνο καλαμπόκι πληρώνουμε. Έχει. Δεν πληρώνουμε σε τίποτε άλλο. Γενικά στο παιχνίδι. Στη τροφή. Πληρώνουμε και με resources, αλλά στο να θρέψουμε τους εργάτες μας είναι μόνο με τροφή, μόνο με καλαμπόκι. Είναι ένα είδος ανόμισμα αυτό που έχουμε εδώ. Η δεύτερη ενέργεια που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε όλους τους εργάτες ή όσους θέλουμε από εδώ μπροστά μας. Κάθε φορά που θα το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να εκτελέσουμε και την ενέργεια. Δηλαδή, αν είχαμε κάπως έτσι τους εργάτες μας. Και είχα εγώ τα κόκκινα και έπρεπε να πάρω τα κόκκινα από εδώ, θα έπαιρνα και 4 καλαμπόκια. Επειδή εδώ δεν έχει θέση για καλαμπόκια, αλλά είναι ξύλο, δεν θα μπορούσα να πάρω τα καλαμπόκια. Για να το κάνω θα έπρεπε να κάψω το δάσος, να φύγει αυτό και να το κάνω discard και να πάρω αυτό εδώ. Το από κάτω. Δηλαδή η μοναδική, εδώ είναι λάθος το στήσιμο, συγγνώμη, δεν έχουμε εδώ πέρα ξύλα, έχουμε μόνο καλαμπόκια στη θέση αυτή, για το υπόλοιπο ας πούμε. Θεματικά δηλαδή κόβεις το δάσος και μετά φυτέψεις. Και στο δάσος, και επειδή και στο δάσος μπορείς να φυτέψεις καλαμπόκια, ναι. Βγάζουμε λοιπόν εδώ και με το δάσος και παίρνουμε τα 5 καλαμπόκια, αν θέλαμε καλαμπόκια. Αν θέλαμε ξύλα, θα μπορούσαμε κανονικά, γιατί μας το λέει δίπλα, ή δύο ξύλα. Οπότε βγάζουμε αυτό discard και παίρνουμε τα δύο ξύλα από το γενικό απόθεμα. Επειδή κάνουμε όμως αυτή την ενέργεια, αν κάψουμε το δάσος, αν ήταν έτσι και κάψουμε το δάσος, έχουμε εκνευρίσει τους θεούς, τους έχουμε τσαντήσει, οπότε θα πρέπει να πάρουμε μία ποινή και να πάμε μία θέση στους ναούς κάτω, όποιον θεό θέλουμε εμείς. Είναι τρεις οι θεοί. Είναι τρεις. Τρεις οι ναοί. Οπότε μπορούμε να διαλέξουμε, ας πούμε για παράδειγμα αυτόν εδώ. Αν είχα το κίτρινο λοιπόν, θα πήγαινε το κίτρινο κάτω μία θέση. Έτσι. Αυτοί εδώ σκοράρουν στα μισά, οπότε θα το πούμε. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν είπες ότι σηκώνω, ξυλώνω το ξύλο, το βγάζω, γιατί το δείχνει το άξονα μου, και παίρνω από τα κυβάκια παίρνω τέτοιο. Ναι. Όταν κάνω την ενέργεια να πάρω ξύλο, αυτό εδώ το βάζω μπροστά μου, γιατί μπορεί να χρειαστεί να πάρω κάποιο πλακίδιο που θα σκοράρει, το βάζω μπροστά μου και παίρνω τα ξύλα από το απόθεμα, έτσι, παίρνω δύο ξύλα επειδή μου το λέει. Αν το κάνω discard για να το κάψω, δεν το παίρνω μπροστά μου, αυτό εδώ γίνεται discard γιατί το έχω κάψει. Και τώρα το καταλαβαίνει, απλά δείχνεις δηλαδή, απλά παίρνεις είτε τα στην σώσεις, ουσία, ναι. Είτε το φαγητό από στην ουσία ναι. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό εδώ, όταν φτάσω σε αυτή τη θέση μπορώ να εκτελέσω όποια προηγούμενη θέλω δωρεάν. Ενώ αν ήμουνα εδώ θα μπορούσα να εκτελέσω και αυτήν εδώ την ενέργεια αν ήθελα, δηλαδή αντί να πάρω αυτό εδώ θα ήθελα αυτό εδώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια, επειδή έχω 5 καλαμπόκια, δεν θα με σύμφερε, εκτός αν ήταν με ξύλο, οπότε αν θέλω να πάρω καλαμπόκι οπωσδήποτε, θα μπορώ να πάρω από εδώ. Αλλά επειδή έχω πάρει μία προηγούμενη, θα πληρώσω ένα καλαμπόκι. Θα πάρω δηλαδή ένα λιγότερο. Και δύο προηγούμενες μπορώ πίσω. Μπορώ. Και δύο καλαμπόκια πίσω. Δύο καλαμπόκια. Αυτό κάνει η τοποθεσία αυτή. Πάμε δίπλα. Και αυτό είναι πολύ απλό. Αν είχα τοποθετήσει εδώ τους εργάτες μου, θα έπαιρνα και τα μάζευα, θα έπαιρνα ό,τι μου λέει εδώ. Δηλαδή ένα ξύλο, μία πέτρα και ένα καλαμπόκι, ένα χρυσό και δύο καλαμπόκια και πάει λέγοντας. Εδώ έχει σημασία
αν θέλεις να το βάλεις εδώ, μεγαλύτερη από το προηγούμενο, θα δώσεις ένα καλαμπόκι, δηλαδή δεν θα πάρεις το καλαμπόκι αυτό και θα πάρεις μία πέτρα, άμα θέλεις πέτρα αντί για χρυσό. Αλλιώς βρίσκεις το πρώτο κενό, ξεκινώντας από το 0 και το βάζεις εκεί. Ναι. Okay. Δηλαδή τώρα θα το βάζεις στο 0. Αλλιώς, ναι. Θέλω να πάω στο παραπάνω, πληρώνω. Έτσι. Πάμε στην επόμενη, πάλι τα ίδια εδώ. Παρατηρούμε ότι όσο ανεβαίνουν γίνονται πιο ακριβά και πιο πολλά. Οπότε έχει νόημα και αξία να το βάλω στο τελευταίο ή να περιμένω να φτάσει στη τελευταία θέση για να πάρω όποιο θέλω εγώ. Στο παιχνίδι έχει πολύ μεγάλη σημασία και το κρανίο και βέβαια το χρυσό είναι το πιο ακριβό. Είναι. Η αξία... δεν είναι καλά τυπωμένα τα τέτοια, είναι κάτι σαν εμείς πριν εδώ, ναι, τα έχουν κάνει. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι το ξύλο και αυτό εδώ είναι η πέτρα. Okay. Εδώ είναι η αναλογία, θα χρειαστεί στο παιχνίδι πολλές φορές και στο τελικό σκοράρισμα. Το κάθε ένα resource με τι αντιστοιχεί, με πόσα καλαμπόκια. Οπότε παρατηρούμε ότι το χρυσό είναι το πιο ακριβό. Μπορείς αν δεν έχεις καλαμπόκι να ταΐσεις πετώντας ένα χρυσό? Όχι. Μπορείς να κάνεις μετατροπή με ενέργεια, θα τυπούμε παρακάτω. Αυτό εδώ, αν το βάλω, να πούμε πριν πω αυτό εδώ, εδώ γιατί χρειάζεται, αυτοί εδώ οι δείκτες που χρησιμεύουν και τι είναι αυτό εδώ. Εδώ είναι στην ουσία ο πολιτισμός των Μάγιας, δηλαδή σε διάφορους τομείς, στη γεωργία, στη ξυλία, στα ορυχεία, δηλαδή γενικώς τι πρόοδο έχουν, πού πάνε, η ανάπτυξη ας πούμε της φύλης, ναι, η ανάπτυξη του πολιτισμού. Εδώ για παράδειγμα που είναι η αγροτική ανάπτυξη, αν το έβαζα εδώ, εδώ αυτό το κάνει αυτή εδώ η ενέργεια, δηλαδή αν το έπαιρνα από εδώ, θα προωθούσα μία θέση εδώ. Και θα έπρεπε να πληρώσω και το αντίστοιχο που λέει εδώ πάνω resource. Δηλαδή ένα ό,τι θέλω. Resource είναι τα τρία που είπαμε. Η πέτρα, η χρυσό, τι είπαμε αυτό εδώ, ξύλο. Ναι. Αν πήγαινα άλλο ένα, θα έπρεπε να πληρώσω δύο. Θα μπορούσα να πάω, γιατί κάποια ενέργεια μου δίνει δύο θέσεις όπως είναι εδώ, θα μπορούσα να πάω μία-δύο, αλλά έπρεπε να πληρώσω τρία resources. Βέβαια μπορώ να το σπάσω. Επειδή λέει δύο θέσεις, μπορώ να το κάνω εδώ μία και εδώ άλλη μία. Να εξηγήσουμε λίγο τι λέει εδώ. Εδώ σημαίνει ότι κάθε φορά που παίρνω καλαμπόκι, από εδώ θα πάρω άλλο ένα. Ασα τεκ 3 είναι ουσιαστικά. Ακριβώς. Και μάλιστα πάει και αθρηστικά. Δηλαδή, αν είσαι εδώ και έχεις αναπτύξει τόσο πολύ, θα πάρεις και αυτό και αυτό και αυτό. Ωραίο. Ναι, είναι αρκετά βανταδόρικο. Εδώ σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει πλακίδιο που είπαμε πριν, αυτό εδώ δεν μπορείς να πάρεις. Εδώ σου επιτρέπει να πάρεις. Δηλαδή, αν είχα βάλει εδώ και είχα αναπτύξει, πες ότι είμαι ο κίτρινος, και είχα αναπτύξει εδώ, τότε σημαίνει ότι εδώ κανονικά δεν μπορώ να πάρω σιτάρι, καλαμπόκι. Οπότε, επειδή έχω αναπτύξει σε αυτό το τομέα, σε αυτό το σημείο τη γεωργική μου ανάπτυξη, μπορώ να πάρω κανονικά ό,τι λέει εδώ. Εντάξει. Συν αυτό, συν ένα καλαμπόκι ακόμα. Αν ήμουνα εδώ, θα έπαιρνα και αυτό και αυτό και δύο καλαμπόκια ακόμα. Με λίγα λόγια, κάθε φορά που παίρνω καλαμπόκι, εδώ θα έπαιρνα τρία τώρα. Τέσσερα. Ένα, δύο, τρία. Συν αυτό εδώ. 4. Αυτό δεν είναι 4, είναι μόνο αν δεν είχε καλαμπόκι ότι θα μπορούσα να το πάρω. Δηλαδή στην ουσία καταργώ το κανόνα αυτόν. Mm-hmm. Απλώς εδώ σημαίνει το μπλε ότι μπορώ να πάρω κάθε φορά που παίρνω 3 καλαμπόκια. Εδώ παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει τα ηλάκι. Κάθε φορά παίρνω 3 καλαμπόκια ξερά, δηλαδή όπως είναι. Παίρνω συν 1 κάθε φορά που έχω εδώ. Έτσι μόνο για το μπλε. Ωραία, τα μπλε έχει πάει. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Κάθε φορά που παίρνω ξύλα θα παίρνω συν 1, κάθε φορά που παίρνω πέτρα συν 1, κάθε φορά που παίρνω χρυσό συν 1. Εκεί που δίνει το γκρι, το καφέ και το πράσινο στη μέση του ξύλου, στην πρώτη θέση. Γιατί έχει δύο χρώματα.
Είναι και για τους δύο δισκούς. Είναι κάθε φορά μάλλον, γιατί μπορείς να πάρεις ξύλο και από εδώ και από εδώ. Okay, ναι, έτσι. Ωραία. Αν πάμε στο από κάτω, αυτό εδώ είναι κτίριο. Σημαίνει ότι κάθε φορά που παίρνω κτίριο, παίρνω και ένα καλαμπόκι. Κάθε φορά που παίρνω κτίριο, παίρνω και αυτό που λέει δίπλα, δύο πόντους νίκης δηλαδή. Κάθε φορά παίρνω ένα resource της επιλογής μου, που έχει ερωτηματικό, είναι της επιλογής μου. Στο τελευταίο, αυτό να το πούμε καλύτερα όταν φτάσουμε εδώ, γιατί όλα έχουν σημασία με το τομέα αυτόν το τελευταίο που είναι η ΝΑΗ. Πάμε λοιπόν εδώ. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι είναι απλά να προωθήσουμε μία θέση το δίκτυο του πολιτισμού μας. Εδώ είναι να αγοράσουμε ένα κτίριο, να πάμε να πληρώσουμε δηλαδή το κόστος που λέει πάνω και να το πάρουμε δικό μας μπροστά. Εδώ σημαίνει να προωθήσουμε δύο θέσεις, αυτό εδώ. Εδώ να αγοράσουμε δύο κτίρια ή ένα μνημείο. Μνημεία είναι η πάνω γραμμή. Τα μνημεία είναι η πάνω στήλη και τα μνημεία είναι και τα πιο δύσκολα να τα αγοράσεις, γιατί είναι πανάκριβα και είναι μοναδικά. Δηλαδή κάθε φορά που θα πάρουμε δεν θα τα αντικαταστήσουμε. Και πιο ακριβά κιόλας. Και πιο ακριβά. Ενώ τα κτίρια θα τα αντικαθιστούμε στο τέλος της σειράς μας. Που είναι η δεύτερη γραμμή τα κτίρια. Είναι η δεύτερη γραμμή τα κτίρια. Και μάλιστα έχουν στην πλάτη τους το σύμβολο 1, που σημαίνει ότι είναι μόνο για το πρώτο χρόνο. Όταν μπούμε στο τρίτο μισό, δηλαδή στο δεύτερο χρόνο, θα κάνουμε discard κάτω στήλη που είναι τα κτίρια και θα να τα αναπτύξουμε με το 2. Φαντάζομαι είναι θα πιο, τα αντικαταστήσουμε πιο καλά και πιο ακριβά και πιο δύσκολο να τα αποκτήσεις. Mm-hmm. Είχαμε μείνει εδώ. Εδώ σημαίνει ότι αν πληρώσεις ένα resource, τότε της επιλογής σου όποιο θέλεις, μπορείς να ανεβάσεις δύο διαφορετικές θέσεις ναών. Δηλαδή να πας εδώ και να πάρεις εδώ και εδώ. Της επιλογής σου όποιο θέλεις. Εδώ πάντα όπως σε όλα τα υπόλοιπα σημαίνει ότι θα μπορώ να κάνω όποια ενέργεια θέλω από τα προηγούμενα. Πάμε στο τέταρτο. Στο τέταρτο γρανάζι. Με τρία καλαμπόκια, αν πληρώσεις τρία καλαμπόκια μπορείς να ανεβάσεις ένα θέο της επιλογής σου. Εδώ μπορείς να κάνεις ελεύθερα ανταλλαγή υλικά με καλαμπόκια σύμφωνα με αυτό το πινακάκι. Εδώ παίρνεις έναν εργάτη επιπλέον, γιατί ξεκινάμε με τρεις και έχουμε σύνολο έξι. Μόνο από εκεί γεννάμε εργάτες έξι. Ναι. Μπορεί να πάρουμε και από κάποια κτίρια αν θυμάμαι καλά. Okay. Αλλά κυρίως από εκεί είναι. Κυρίως από εκεί. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί μπορούμε να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε υλικό με δύο καλαμπόκια. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα κτίριο και μόνο ένα κτίριο, μπορούμε να αντικαταστήσουμε το κόστος με καλαμπόκια. Mm-hmm. Εδώ για παράδειγμα, αντί για ένα ξύλο θα πληρώναμε δύο καλαμπόκια. Εδώ που έχουμε δύο ξύλα και μία πέτρα θα πληρώναμε έξι καλαμπόκια. Mm-hmm. 2x3, 6. Στην ουσία καταργούμε τα resources και τα αντικαθιστούμε με καλαμπόκι. Εδώ μπορούμε να πληρώσουμε ένα καλαμπόκι για να κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια θέλουμε στο ταμπλό εκτός από αυτό. Εκτός από τους ναούς. Ό,τι λέει. Πάλι το ίδιο, αν φτάσουμε εδώ ή εδώ, τότε μπορούμε να εκτελέσουμε οποιαδήποτε ενέργεια θέλουμε από τις προηγούμενες. Πάμε στο τελευταίο. Εδώ. Θα πρέπει να έχουμε ήδη στη κατοχή μας, για να εκτελέσουμε αυτή την ενέργεια, ας κάνουμε την πρώτη, θα πρέπει να έχουμε ένα κρανίο, τότε πάμε και το βάζουμε εδώ, αλλά είναι υποχρεωτικό να έχουμε κρανίο, δηλαδή δεν μπορούμε να εκτελέσουμε αυτή την ενέργεια αν δεν έχουμε κρανίο στη κατοχή μας. Εργάτη μπορούμε να βάλουμε και να βάζουμε μετά το κρανίο. Το εργάτης μπορούμε να τον βάλουμε, γιατί δεν θα πάρουμε αναγκαστικά την πρώτη θέση που βάζουμε, μπορούμε να τον αφήσουμε για να πάει σε πιο ακριβές θέσεις και να το πάρουμε μετά. Πρώτα βάζουμε λοιπόν τον εργάτη και όταν είναι η σειρά να πάρουμε τον εργάτη θα πρέπει να τοποθετήσουμε υποχρεωτικά ένα κρανίο. Τότε θα πάρουμε αντίστοιχα. Ό,τι λέει πάνω, δηλαδή τους πόντους νίκης, συν να προωθήσουμε μία θέση το ναό μας. Όποιο ναό, εδώ είναι ο συγκεκριμένος ναός, εδώ λέει ο ναός αυτός και εδώ ο τελευταίος, okay. Ο τρίτος, εντάξει. Παρατηρούμε πάλι ότι όσο προχωράμε είναι πολύ πιο ακριβά
και εδώ έχει αξία αυτό εδώ στην ανάπτυξη των διάφορων τομέων. Εδώ σημαίνει ότι αν είμαστε για παράδειγμα εδώ, αντί να βάλουμε εδώ που μπορούμε το κρανίο, μπορούμε να το βάλουμε μία θέση μετά και να πάρουμε τα πιο ακριβά. Εδώ μπορούμε να πληρώσουμε ένα ό,τι θέλουμε για να ανεβάσουμε μία θέση στους ναούς και εδώ κάθε φορά που παίρνουμε κρανίο μπορούμε να πάρουμε άλλο ένα. Δεν είπαμε για τη τελευταία θέση, όταν βρισκόμαστε ήδη εδώ και κάνουμε ανάπτυξη και δεν έχει κάπου αλλού να πάμε, πρέπει να πληρώσουμε ένα resource και κάνουμε αυτομάτως αυτό που λέει δίπλα, το οποίο είναι δύσκολο να φτάσεις, αλλά σου δίνει αρκετά μεγάλες... Και όλα τα προηγούμενα. Όχι, μόνο αυτό. Α, μόνο αυτό κάνει. Ναι, εδώ κάνεις μόνο αυτό. Αυτό που λέει δίπλα μια φορά. Δεν πληρώνεις και τόσα πολλά, πληρώνεις μόνο ένα, οπότε αντίστοιχα παίρνεις... Κάθε φορά που το κάνεις πληρώνεις αυτό το... Κάθε φορά που το κάνεις πρέπει να πληρώσεις ένα. Κοστίζει, δεν είναι... Δηλαδή το πιονάκι σου βρίσκεται εδώ. Οπότε για να τα κάνεις όλα που είπαμε πριν, τα καλαμπόκια, πληρώνεις 6 υλικά. Έτσι. Μπορεί να πληρώσεις μόνο 3 όμως και να κάνεις το τρίτο. Έτσι. Ή μόνο 2 και το δεύτερο. Αυτό είναι υποχρεωτικό να τα πληρώσεις. Δηλαδή θα πληρώσεις 1 για να πας εδώ, 2 για να πας εδώ, 3 για να πας εδώ. Α, τότε ξεκλειδώνει το τέρμα. Τότε ξεκλειδώνει και όταν πληρώσεις 1 θα κάνεις αυτό και θα ξαναπας πάλι πίσω. Οπότε κάθε φορά που πρέπει να πληρώσεις 1 θα κάνεις την ενέργεια που λέει εδώ. Αυτές είναι οι βασικές ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε πάνω στο ταμπλό. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο πώς κάνουμε τα σκοραρίσματα μόλις τελειώσουν τα εξάμηνα και ο χρόνος. Στο πρώτο μισό, το οποίο το τζόλκιν γυρνάει έτσι κατά αυτή τη φορά, μόλις φτάσουμε λοιπόν στο πρώτο μισό, εκτελούμε τις ενέργειές μας, κάνουμε όλοι, περνάει από σειρά, από άτομο σε άτομο και κάνουμε τη σειρά μας κανονικά και τότε κάνουμε αυτομάτως σκοράρισμα. Πρώτα ταΐζουμε τους εργάτες μας, δηλαδή όσους εργάτες έχουμε, επί δύο καλαμπόκια. Αν έχω λοιπόν 4 εργάτες μπροστά μου, θα πληρώσω 8 καλαμπόκια. Εκτός αν έχω κάποια κτίρια, τα οποία μπορούν να μου κάνουν έκπτωση στους εργάτες. Για παράδειγμα, αυτός εδώ σημαίνει ότι είναι ταϊσμένος. Δηλαδή ο κάθε εργάτης έχει ήδη ταϊστεί με 2 καλαμπόκια. Ένας εργάτης είναι ταϊσμένος δηλαδή. Ναι. Με κάθε κτίριο. Έτσι. Αυτό εδώ, όλοι οι εργάτες, όσους έχω μπροστά μου, έχουν ταϊστεί με 1 καλαμπόκι. Άρα θέλουν μόνο 1. Αυτά αλλάζουν βέβαια, γιατί με το expansion βγαίνουν και επιπλέον πράγματα και μπορεί αντί για 2 να χρειαστεί στη σειρά μας να ταΐσουμε με 3 καλαμπόκια το κάθε εργάτη. Θα το δούμε αργότερα. Τι σκοράρουμε τώρα. Όταν σκοράρουμε στα μισά, δηλαδή εδώ και εδώ, που έχει τα καφέ, τα καφέ σημαδάκια, εκεί που βρισκόμαστε στους ναούς, σκοράρουμε όσα resources έχουμε περάσει. Δηλαδή, αν ήταν κάπως έτσι, ο πράσινος έπρεπε να πάρει μία πέτρα και 2 ξύλα. Ό,τι έχει κάτω. Ό,τι έχει κάτω. VP δεν παίρνει. VP παίρνει πάνω στο χρόνο. Όταν δηλαδή αυτό εδώ πήγαινε και συμπλήρωνε έναν χρόνο... Θα το δείχνει και το VP πάνω στο αυτοκόλλητο. Έτσι. Τότε θα πάμε εδώ και θα σκοράρουμε όχι τα resources, αλλά τα VP που έχει δίπλα. Αυτά που έχουμε φτάσει, τα maximum ή όλα κάτω. Ο κάθε ναός σκοράρει ξεχωριστά. Δηλαδή ο πράσινος θα πάρει 4 και 1 και 5. Okay. Εδώ προσοχή, αν έχουμε πάει στο μείον, θα πάρουμε αρνητικούς πόντους. Συν το ότι σκοράρουμε τον πρώτο αριθμό, ο πρώτος, αυτός που έχει φτάσει πιο ψηλά σε κάθε ναό, σκοράρει το πρώτο νούμερο που λέει εδώ. Δηλαδή, ο πράσινος, αν ήταν έτσι, θα σκόραρε 6 πόντους. Ο πράσινος θα σκόραρε 2 πόντους
και εδώ θα σκόραρε 4. Έτσι όπως είναι το ταμπλό. Στον δεύτερο χρόνο σκοράρουμε αντίστοιχα το δεύτερο νούμερο. Το σκοράρισμα και το τάισμα γίνεται και ας τελειώσει το παιχνίδι στο τέταρτο εξάμηνο, γίνεται κανονικά και στο τέταρτο. Δηλαδή μέχρι και τη συμπλήρωση του δεύτερου χρόνου θα κάνουμε κανονικά το σκοράρισμα και το τάισμα. Τότε θα πρέπει να χάσεις 3 πόντους, 3 VP είναι. Για κάθε εργάτη δεν ταΐζεις. Ναι. Αν δεν έχεις να πληρώσεις, για παράδειγμα, μπορείς να πάρεις στην ουσία να γίνεις επέτης, να πάρεις 3 καλαμπόκια, αλλά επειδή το έχεις κάνει αυτό, έχεις τσαντήσει πάλι τους θεούς και θα πρέπει να κατεβάσεις μία θέση να πας κάτω. Άντες. Είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό να πάρεις, για παράδειγμα πες ότι έχεις μείνει με 2 καλαμπόκια και είναι ταϊσμένος, είναι όλοι σου εργάτες και ένας έχει μείνει με ένα καλαμπόκι και ένας εργάτης έχει ένα καλαμπόκι μόνο να πληρώσει. Υποχρεωτικά θα το δώσεις πίσω και θα πάρεις 3 καλαμπόκια. Θα συμπληρώσεις δηλαδή με συν 2 επιπλέον. Και τώρα θα τον ταΐσεις κανονικά. Αλλά θα πέσεις... Και επειδή το έκανες αυτό, θα πέσεις στους θεούς μία θέση, όποια θέλεις εσύ. Αυτό είναι το βασικό παιχνίδι, δεν νομίζω να έχουμε ξεχάσει κάτι. Πάμε να δούμε και το expansion, τι αλλάζει και τι προσθέτει. Δημήτρη, και τα κτίρια απλά είναι ιδιότητες που αποκτάς για να είσαι κάπως καλύτερος και τα θαύματα, rewards, αυτά που δείχνουν, έτσι. Ναι, τα μνημεία στην ουσία αυτό που κάνουν είναι σκοράρισμα στο τέλος. Α, βιπομηχανή για το τέλος. Είναι βιπομηχανή για το τέλος, κάποια σου δίνουν ξερά πόντους όπως τα λέει από κάτω, κάποια άλλα πρέπει να εκπληρώσεις κάποια πράγματα που σου λένε πάνω στο ταϊλάκι. Για παράδειγμα εδώ, είναι ότι για κάθε κτίριο και για κάθε μνημείο που έχεις, είναι 2 πόντι νίκης. Για κάθε ζευγάρι, Όχι, νομίζω για κάθε ένα ξεχωριστά. Απλώς σου λέω ότι μπορεί να είναι και κτίριο και μνημείο. Okay. Γιατί κάποια άλλα σκοράρουν τα κτίρια, κάποια άλλα σκοράρουν μόνο τα μνημεία. Εδώ σκοράρεις ανάλογα με τη θέση που έχεις φτάσει. Ξανά σκοράρεις. Πάνω στους ναούς, συγγνώμη, εδώ. Ξανά σκοράρεις τους ναούς. Δηλαδή. Στην ουσία, ναι. Ο αναλόγος που έχεις φτάσει. Και είναι εύκολη, η εικονογράφηση είναι εύκολη. Ναι, δεν χρειάζεται εξήγηση γιατί τα καταλαβαίνεις ακριβώς από κάτω ό,τι λέει. Mm-hmm. Δεν είπαμε λίγο με το starting, το οποίο είναι σημαντικό. Έχουμε μπροστά μας το ταμπλό, το οποίο είναι, όπως παρατηρούμε, είναι από την ανοιχτόχρωμη πλευρά. Και υπάρχει πίσω και η σκούρα. Να πούμε λίγο πού χρησιμεύει αυτό. Καταρχήν εδώ είναι η μοναδική θέση στην οποία μπορείς να πάρεις το starting. Στο τέλος κάθε γύρας, δηλαδή κάθε φορά πριν γυρίσουμε το τζόλκι, πρέπει να βάλουμε μία τροφή στο γρανάζι. Δηλαδή αν ήταν εδώ και πήγαινε εδώ, θα του βάζαμε μία τροφή έτσι. Στην επόμενη γύρα θα του βάζαμε άλλη μία. Όταν πάρεις, βάλεις εδώ, έτσι, μαζεύονται εδώ δηλαδή στα γρανάζια τροφές. Όταν βάλω εγώ εργάτη εδώ, θα πάρω και αυτές τις τροφές. Και το starting αυτομάτως. Και το starting μαζί. Και έχω δικαίωμα στο τέλος της σειράς μου, αντί να το γυρίσω μία, να το γυρίσω 2 φορές. Αυτό μπορώ να το κάνω στρατηγικά, γιατί αν έχω βάλει κάπου που θέλω άμεσα μία μεγάλη αμοιβή, μπορεί να πάει στην πιο ακριβή και να πάρω κατευθείαν την αμοιβή. Δεν μπορώ να κάνω βέβαια με τέτοιο τρόπο ώστε να κόψω κάποιον. Δηλαδή, αν για παράδειγμα ήταν στη τελευταία θέση, παρατηρούμε ότι αν αυτό εδώ προχωρήσει, αυτή εδώ η ενέργεια θα χαθεί. Και είναι και ένας τρόπος να πάρει κάποιος τους εργάτες του πίσω. Χωρίς να κάνει δηλαδή την ενέργεια, να χαθεί ο εργάτης και να το πάρει στο απόθεμά του. Άρα στο γύρο σου είτε βάζεις εργάτη, είτε παίρνεις εργάτη. Ναι. Και πας, οπότε πας για να τελειώσει ο γύρος. Όχι, ο γύρος τελειώνει με το γρανάζι ουσιαστικά όταν είναι το ακριβώς, γρανάζι. Ακριβώς. Δεν μπορώ λοιπόν όταν είναι σε αυτή τη θέση να εκτελέσω την ενέργεια να το πάω 2 θέσεις. Γιατί στην ουσία τον βγάζω εκτός. Δεν μπορώ δηλαδή να το χρησιμοποιήσω, να τον κόψω για να του κάνω κακό, ας πούμε. Όταν το κάνω αυτό και το χρησιμοποιήσω
και κινήσω δύο φορές το τζόλκιν, τότε αυτομάτως πηγαίνει στη σκούρα περιοχή. Και αυτό δεν μπορώ να το ξαναχρησιμοποιήσω σε όλο το παιχνίδι, εκτός αν κάποιο κυβάκι μου φτάσει πάνω στη τελευταία θέση του ναού. Όταν γίνει αυτό, σε οποιονδήποτε ναό, τότε αυτομάτως το ξαναγυρίζω και έχω πάλι αυτό το πλεονέκτημα.